Μελετώντας λοιπόν στο ακόρτο και φτιάχνοντας το ρυθμό σου, στο δικό σου πάνω στο ένα, μετά αυτό το περνάς από το ένα στο άλλο και βρίσκοντας τις νότες. Μέχρι στιγμής είμαστε σε διατονικό τρόπο. Έτσι, δεν έχουμε πάει σε χρωματικά, ούτε σε δανεισμούς συγκορδιών. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι προς το παρόν η ματζόρε σκάλα. Okay. Θα προχωρήσουμε λίγο. Να δω λίγο. Ωραία. Εδώ πέρα έχω τη ματζόρε σκάλα και τις τρίφωνες συγχορδίες και το συνδυασμό τους. Έτσι, πώς φαίνονται. Ματζόρε σκάλα, τετράφωνες συγχορδίες. Αυτά εδώ πέρα, τα charts μπορείτε να τα βρείτε και στο ίντερνετ και μπορεί και να σας τα στείλω εγώ. Απλά, επειδή μιλάμε πάνω σε αυτά τώρα, θα ήθελα να τα βλέπουμε κατευθείαν από εδώ. Okay. Για να δω, αυτό δείχνει. Α! Μ' αρέσει. Λοιπόν, οκ. Okay. Αν παρατηρήσετε εδώ πέρα, ντο μι σολ, ρε φαλά, μι σολ σι, ντο μι σολ σι, ρε φαλά ντο, όλες αυτές οι νότες είναι ένα συνοθήλευμα, ας πούμε, των νοτών της ματζόρε σκάλας που μας δίνουν και τις συγχορδίες τους. Πάνω σε αυτές τις νότες τώρα έρχονται οι τρόποι. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν φαίνεται σε εσάς κατά πόσο μπορεί να φανεί. Αυτό όμως φαίνεται πολύ πιο καθαρά. Εδώ πέρα είναι. Σε κάθε νότα της ματζόρε σκάλας, ποια βαθμίδα είναι, δηλαδή πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη. Τι ακόρντο είναι, πώς ονομάζεται. Τι νότα είναι, ντο, ρε, μη, φα. Και τι ακόρντο είναι, τρίφωνο. Έτσι, το ντο είναι ντο, τρίφωνο, ματζόρε δηλαδή. Ρε μινόρε, μη μινόρε, φα, σολ, λα μινόρε και σολ, και σι μινόρε 7, έφεση 5. Και εδώ πέρα είναι με έβδομη, έτσι όπως ονομάζονται. Τι γίνεται τώρα. Έχουμε δύο ειδών ακόρτα εδώ. Έχουμε μεγάλη εβδόμη και μικρή εβδόμη. Τα μεγάλη εβδόμη είναι τη πρώτη και τη τέταρτη βαθμίδα και τα μικρή εβδόμη είναι τη τρίτη, τη έκτη και τη πέμπτη βαθμίδα. Και έχουμε και μινόρε ματζόρε συγχορδίε με εξαίρεση την έβδομη βαθμίδα, τη σι μινόρε 7, που συμβολίζεται και με το στρογγυλάκι, που δεν είναι μινόρε, είναι ελαττωμένη. Για να προχωρήσουμε λίγο ακόμα, έχουμε τους τρόπους της ματζόρε, που αυτούς θα πρέπει να τους ξέρουμε κανονικά. Δηλαδή, αν πω, ξέρω εγώ, ρε ματζόρε, εγώ τώρα, έτσι, με ρωτάει κάποιος, παίξε μια ρε ματζόρε, οκ. Okay. Ωραία, κάτι τώρα δωρικό. Κάτι τώρα, ξέρω εγώ, μιξολίδιο. Έτσι. Σε οποιαδήποτε ματζόρε κλίμακα ή οποιαδήποτε κλίμακα, καλό είναι να μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε οποιοδήποτε τρόπο θέλουμε. Άσχετα με τις συγχορδίες. Ειδικά τα μελωδικά όργανα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η μελωδία. Η συγχορδία, εντάξει, εννοείται. Έτσι, αλλά η φρασιολογία μας είναι νότες η μία μετά την άλλη. Δεν είμαστε σαν το πιάνο και την κιθάρα που έχουμε αρμονία. Το σαξόφωνο δεν μπορεί να παίξει αρμονία. Η αρμονία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη μελέτη, αλλά αυτό που σε ενδιαφέρει είναι η φρασιολογία, που σημαίνει η μελωδία. Έτσι. Άρα, μετατρέπεις στο μυαλό σου τη βαθμίδα της κλίμακας σε ακόρντο και το ακόρντο σε κλίμακα. Τη βαθμίδα, δηλαδή, ο λίδιος τρόπος, τέταρτη βαθμίδα της ματζόρε, που είναι φα, ξέρω εγώ, στην ντο ματζόρε τώρα, φα μεγάλης εβδόμης, αλλά κατευθείαν με ενδιαφέρει ότι είναι λίδιος τρόπος και θα βρω μία μελωδία. Μουσική.
Στη μελέτη των τρόπων, ένα πολύ βασικό πράγμα, επειδή αν έχεις μελετήσει πολύ τις βασικές σκάλες, τις ματζόρες σκάλες, και αρχίσεις και παίζεις, ξέρω εγώ, τρόπους από αυτές, θα σε οδηγούν συνέχεια οι τρόποι στη βασική σκάλα που ανήκουν. Δηλαδή, αν είσαι στην ντο ματζόρε και παίζεις φα, λίδιο, ο φα λίδιο θα σε οδηγεί στο παίξιμό σου συνέχεια στην ντο ματζόρε, γιατί έχει μεγάλη δύναμη, επειδή είναι η βασική σκάλα που ανήκει ο τρόπος, και όχι μόνο γι' αυτό, επειδή έχεις μάθει πολύ πιο καλά το άκουσμα της ματζόρε. Γιατί ποιος παίζει σε λίδιο τρόπο, κανένας. Οι ενδιάμεσες κλίμακες και οι συγχωρίδες είναι περαστικές. Οπότε τα βασικά ακούσματα είναι καρφωμένα στο μυαλό. Η λύση γι' αυτό είναι να στέκεσαι πολύ στην τονική του τρόπου. Δηλαδή, αν θέλω να παίξω συνέχεια κάτι σε λίδιο. Θα εξηγήσουμε κάτι για τις χαρακτηριστικές βαθμίδες και πώς λειτουργούν. Αυτό που σε ενδιαφέρει όταν μελετάς κάποιο τρόπο είναι οι χαρακτηριστικές του βαθμίδες. Στην προκειμένη περίπτωση για το λίδιο τρόπο, η χαρακτηριστική του βαθμίδα είναι τέταρτη βαθμίδα. Σας έκανα αυτό το... την εισαγωγή προηγουμένως για τους τρόπους. Θα δοκιμάσω να παίξω στην τέταρτη βαθμίδα της ματζόρε. Για αυτούς που παίζουν άλτο σαξόφωνο, επειδή παίζω άλτο τώρα, είναι η τέταρτη της λα, δηλαδή η ρε. Ρε λίδιος. Έτσι. Τι κάνω. Μένω στην τονική και στη δίεση 4, στην τέταρτη βαθμίδα, που είναι η χαρακτηριστική βαθμίδα. Θα σας πω για τις χαρακτηριστικές βαθμίδες, αλλά ας κάνουμε λίγο το πειραματάκι. Ωραία. Και τώρα κάτσε να τον βάλω να παίζει αυτόν. Της τέταρτης βαθμίδας, έτσι. Ακούμε φα, λα, ντο, μη. Thank you.
τόση ώρα παίζω μόνο φα. Τώρα θα μου πεις, μπορεί να ακούγεται λίγο μονότονο. Δεν ακούγεται μονότονο. Είναι ένα παίξιμο πάνω σε ένα μόνο ακόρδο, με μία μόνο κλίμακα και κάποιος, ας πούμε, πρέπει να ξεκινήσει για να μπορεί να το φέρει εκεί που θέλει και να ακούγεται αυτό σαν μουσική. Πρώτα απ' όλα από το ρυθμό του. Κάποιος μπορεί να μην καταλάβει ότι είναι λίδιος τρόπος, εντάξει. Όμως δεν ήταν ούτε ματζόρε, ούτε μινόρε, ούτε τίποτα. Ήταν ένας φαλίδιος. Πολύ μεγάλη σημασία, όπως είπα και στην αρχή, είναι ο ρυθμός στο παίξιμο. Αυτό που ακούς σε κάποιον που παίζει, εκτός από το ρυθμό και τη μελωδία, είναι αυτό που σας συναρπάζει πολύ είναι το double time. Δηλαδή, εκεί που παίζει ο άλλος και αρχίζει και παίζει γρήγορα. Ας πούμε, το double time είναι μια εντελώς ξεχωριστή μελέτη. Προσπαθώ να βρω μια φράση που εκεί που θα έπαιζα με 8α, θα πρέπει να γεμίσω τη φράση με 16α, που σημαίνει πιο πολλές νότες. Που σημαίνει ότι μέσα σε αυτές τις νότες υπάρχει περίπτωση να περνάω και άλλα ακόρτα. Και εδώ ερχόμαστε σε κάποιους μεγάλους σολίστες, όπως ο Charlie Parker, παράδειγμα, που είναι αυτός που ουσιαστικά άλλαξε με τον τρόπο που σκέφτηκε να παίξει, τον τρόπο που παίζανε οι αυτοσχεδιαστές στα Fortis, στη δεκαετία του 40 και μετά, και ξεκίνησε αυτό το κίνημα του bebop, που ήταν μια εντελώς διαφορετική μουσική. Θα κάνω μια πολύ μικρή αναφορά. Στην εποχή του bebop, από τα δεκαετία του 40 και μετά, με τον Dizzy Gillespie, τον Charlie Parker και όλους αυτούς τους bebopάδες, ξεκίνησε ένα εντελώς διαφορετικό παίξιμο, με άλλη σκέψη πάνω στη μελωδία, που άφησε πολύ πίσω τους λευκούς εκείνης της εποχής. Οι οποίοι, βέβαια, με τη σειρά τους μετά, το ξαναβρήκανε και αυτό και πήγανε στη δυτική ακτή και ξεκίνησε ένα άλλο ρεύμα, η cool jazz, που ήταν το bebop, ας πούμε, των λευκών. Χοντρά-χοντρά τα λέω τώρα. Με αυτά και με αυτά ερχόμαστε σε ένα παίξιμο το οποίο, από τον Μπάρκερ που ξεκίνησε η συζήτηση αυτή η μικρή τώρα, ερχόμαστε στο θέμα του double time, που εκεί μέσα αυτός τι έκανε. Ναι, μεν ο διπλανός του έπαιζε διάφορες νότες πολλές πάνω, αλλά αυτός γέμιζε τις συγχορδίες, τα διαστήματα των αλλαγών των συγχορδιών με άλλες συγχορδίες, που έτσι κι αλλιώς το κάνεις, διότι άμα παίζεις 16 νότες το... άμα παίζεις 16, άμα παίζεις με 16 φράσεις, δεν μπορεί να ανεβοκατεβάσεις συνέχεια μια σκάλα και αλλάζουν τα κόρτα. Οι νότες σου εννοούν κάποιες συγχορδίες ενδιάμεσα. Οπότε, αν εσύ σκεφτείς με αυτόν τον τρόπο και αλλάξεις αυτές τις συγχορδίες, δηλαδή παίξεις άλλες νότες, φτιάχνεις μια αρμονία μέσα στην αρμονία. Έτσι λειτουργεί η φρασιολογία του double time και γενικά το double time είναι ένα θέμα για οποιονδήποτε αυτοσχεδιάζει και θέλει να βρει φράσεις που θα πρέπει να τον προβληματίζει. Δηλαδή, αργή μελέτη με πολλές νότες. Τέμπο δηλαδή αργό και σε αυτό το αργό τέμπο πολλές νότες. Έτσι ώστε όταν το τέμπο θα γίνει γρήγορο, οι πολλές νότες να γίνουν το γρήγορο παίξιμο, το double time. Λοιπόν, θα τα πω για λίγη ώρα από εδώ, μήπως κάποιος χτυπήσει. Εδώ είναι, ξαναλέω πάλι, είναι τα στοιχεία για αυτούς που βλέπετε. Σίγουρα τα βλέπετε αυτά. Skype, Sax Electro. Για την επόμενη φορά, ακόμα και τώρα, αν δεν μπείτε, κρατήστε το Sax Electro και χτυπήστε μου σε άσχετο χρόνο να σας βάλω μέσα στις επαφές για να μπορείτε να μπείτε. Βέβαια και τώρα, αν θέλετε, το κάνετε. Θα σας δω εγώ. Αν κάποιος μου χτυπήσει, θα τον δω. Σελίδα στο Facebook και contact για να κάνετε ένα registration. Γενικά να μιλάμε και μέσω emails κλπ. Συνεχίζω. Πάμε στο double time. Για να δούμε τώρα πώς μπορούμε... έχω επίτηδες ανάλυση των ακόρτων για να ακούτε ακριβώς τις νότες που παίζω. Είμαι στην Do Major τώρα, έτσι. Do Mi Sol Si, Do Major μεγάλης εβδόμης. Τώρα θα παίξω σε αυτή την ταχύτητα, ας το κάνω και λίγο πιο αργό. Στο πάω εδώ. Θα δοκιμάσω να κάνω κανονικά με 8α, ας πούμε, και μετά να κάνω ένα double time. Thank you.
Τι γίνεται τώρα, προσπαθώ να το κρατήσω όσο πιο διατονικό γίνεται. Σε ένα αργό τέμπο, προσπαθώ να παίξω 10 έκτα στα 4 τέταρτα που παίζει, προσπαθώ να παίζω 10 έκτα στα 4 τέταρτα και γεμίζω τις νότες της συγχορδίας μου, αν είναι διατονικό το παίξιμο όπως κάνω τώρα, γεμίζω τις νότες της συγχορδίας μου με τις υπόλοιπες νότες της κλίμακας. Είναι αυτό που με ρώταγε παλιά ο μαθητής που σας έλεγα, ότι εφόσον είναι όλα σε... εφόσον το κομμάτι έχει μια τονικότητα, γιατί να μην παίζω στην διατονικότητα. Να παίζω δηλαδή τις υπόλοιπες νότες με τις νότες της κλίμακας. Είναι αυτό που λέω ότι καλό είναι να μελετήσουμε λίγο παραπάνω για να το αποφεύγουμε. Όμως, σε αυτή την περίπτωση, ξεκινάς έτσι. Γεμίζεις δηλαδή τα κενά και φτιάχνεις φρασεολογία σε 10 έκτα με τις υπόλοιπες νότες που περισσεύουν μέσα στην κλίμακα. Προσπαθείς πάντα, αυτό το είπα και στην αρχή, προσπαθείς πάντα στα ισχυρά μέρη να έχεις νότες τη συγχορδία σου. Αν έχεις άλλες νότες στα ισχυρά σου μέρη, θα τις λύνεις σε νότες συγχορδίας. Αυτό με τα χρόνια μπορεί να γίνεται εμπειρικά, αλλά δεν γίνεται πάντα, δεν ξεκινάει πάντα εμπειρικά. Δηλαδή, στην αρχή πρέπει να το σκέφτεσαι για να λειτουργήσει. Οπότε, καλό είναι στην αρχή να το σκέφτεσαι. Οπότε, αν υποθέσουμε, ξέρω εγώ, ότι έχω ένα ρυθμό... Ας πάμε μόνο ρυθμικά. Σε το ματζόρε πάντα, έτσι. Στην αρχή ψάχνεις μεν τις νότες αλλά και πού θα στέκεσαι, αλλά καλό είναι να μην πας κατευθείαν να κάνεις το απλά, να είσαι από αργά σε γρήγορα, από γρήγορα σε αργά. Μετά μπορεί να κάνεις, ξέρω εγώ, να βάζεις μέσα και κάποια patterns που θα μπορούσαν να ήταν άσκηση. Παράδειγμα, λέω τώρα, έτσι. Μέχρι να εξοικειωθείς με τη ρυθμολογία του double time. Παιδιά, όλο το σκηνικό είναι στημένο πάνω στο ρυθμό. Αν δηλαδή δεν εμπλουτίσει κανείς το ρυθμικό του μέρος του παίξηματός του, μελωδικά δεν θα μπορεί να πάει πουθενά. Όση φρασεολογία και να ξέρεις, αν αυτή η φρασεολογία δεν μπει στο σωστό ρυθμό μέσα στο κομμάτι, δεν θα κάνει ποτέ ενδιαφέρον ένα παίξιμο. Ή θα το κάνει μέχρι ένα σημείο. Η ρυθμολογία, λοιπόν... Βέβαια, όταν πάω στο double time δεν υπάρχει ρυθμός. Αλλά από πριν όμως έχω κάνει μια αρχή. Από τις αργές νότες μου, μετά εκεί που βάζω τις γρήγορες νότες, είναι σαν μια συνέχεια. Δηλαδή, εκεί που, κατά τη γνώμη μου, ας πούμε τώρα, κρίνω την ώρα που παίζω ότι εκεί χρειάζεται. Δεν παίζω από την αρχή μέχρι το τέλος double time. Δηλαδή, και πολλές φορές που κάποιος εκεί που κάθεται, ας πούμε, και κοιτάει το υπερπέραν και σολάρει ο φίλος του
ξεκινάει ένα σολάρι και αρχίζει και παίζει από την αρχή μέχρι το τέλος 10 τα εκτά, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Θα αρχίσει ο κόσμος και θα κοιτάει γύρω-γύρω. Το σόλο θέλει χτίσιμο. Άρα, σε ενδιαφέρει το double time και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα στο παίξιμο. Η πιο πολύ δηλαδή, το πρώτο πρόβλημα που συναντάς αφού αρχίσεις και βρεις τον ήχο σου και κάποιος παίξει, και είναι τι θα παίξω στο double time, τι φρασιολογία θα κάνω. Αλλά φεύγει το άγχος όταν ξέρεις ότι αυτό έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να το χτίσεις. Μετά τώρα εντάξει, αν βρεθείς σε ένα επίπεδο τόσο καλό που μπορεί να παίξεις ολόκληρο το κομμάτι double time, μακάρι να μπορείς να το κάνεις. Το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται αυτό και δεν χρειάζεται από την αρχή τουλάχιστον να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ είναι να μπορώ να το δέσω με το αργό παίξιμο, το πρώτο είναι αυτό, να μην είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, και το δεύτερο είναι σε ποιο σημείο θα το βάλω. Πολύ σημαντικό. Θα ξεκινήσω έτσι και μετά, δηλαδή άμα θέλω να παίξω δύο κόρους solo, δύο δηλαδή φόρμες και ξεκινήσω double time, τι θα το ρίξω μετά. Είναι τέτοιοι προβληματισμοί του παίξηματος. Με τα χρόνια μπορεί κάποιος να αποκτήσει μια εμπειρία και να το έχει από μόνος του, αλλά εδώ πέρα δεν είμαστε με τα χρόνια, εδώ πέρα θέλουμε να μάθουμε πώς θα σκεφτόμαστε για να τα φτάσουμε στα χρόνια να το κάνουμε. Οπότε χαλαρά στην αρχή, μελετάμε σε αργό τέμπο, προσπαθούμε να γεμίσουμε τη φρασιολογία. Έδειξα έναν τρόπο. Όλο το παίξιμο σήμερα και όλο αυτό που κάνουμε είναι καθαρά διατονικό. Δεν μπήκαμε σε καμία αλλίωση, σε κανένα 2-5-1 και σε κανένα blues. Ασχοληθήκαμε μόνο με τη ματζόρε σκάλα και ουσιαστικά τόση ώρα με ένα κόρντο. Άντε, πήγαμε και στο φα. Αλλά πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο ξεκαθαρίζει κάποιος τον τρόπο που σκέφτεται για να προχωρήσει παρακάτω. Γιατί όταν τα κόρντα, ξαναλέω, θα γίνουν πολλά, αυτό που κάναμε σήμερα η μία ώρα και θα είναι επί 100. Που θα έχει 100 ακόρντα το κομμάτι μέσα. Οπότε καλύτερα... πολύ χαλαρά. Πολύ απλά μέσα, όπως βλέπετε, ούτε έχω ψάξει να βρω τους super duper wow ήχους, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
και με ένα πιάνο. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι τι θα παίξεις εσύ. Το τι θα παίξουν οι υπόλοιποι είναι θέμα και των υπολείπων. Τώρα εδώ πέρα το τι θα παίξουν οι υπόλοιποι εδώ με ενδιαφέρει και εμένα. Γιατί... Αλλά το θέμα μας είναι τι μελωδία θα παίξουμε πάνω σε αυτό που μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό σαν και αυτό εδώ. Μπορεί να είναι κάτι πολύ σύνθετο σαν ένα ολόκληρο συγκρότημα ή μια big band. Ή γενικά ας πούμε να μπορώ να παίξω πάνω σε πιο πολύ σύνθετους ήχους. Αλλά από εδώ ξεκινάς. Θέλεις ησυχία να βρεις το ρυθμό σου, χρόνο να μελετήσεις. Θέλεις καθαρό άκουσμα των συγχορδιών και των ακόρντων. Πολλά play along που υπάρχουν ενώ είναι πολύ καλά, δεν σου αφήνουν χώρο να ακούσεις τι πραγματικά παίζεται. Γιατί στο μυαλό αυτού που την ώρα που παίζει και δεν ξέρει, δεν έχει εξοικειωθεί με αυτό που ακούει, ακούει ένα, όπως ένας ακροατής που δεν έχει εκπαιδευτεί, ένα πράγμα το οποίο συνεχόμενα ακούγεται και του θυμίζει κάτι. Αν δεν ξεκινήσεις από αργά ακούσματα για να μπορείς να ακλιματιστεί το αυτί σου, η συνείδησή σου δηλαδή μέσα σε αυτό το πράγμα, συνέχεια στο μυαλό σου θα υπάρχει κάτι μπερδεμένο. Θα περιμένεις, δηλαδή, αυτό το λέω γιατί υπάρχει ανάγκη να παίζεις και χωρίς να διαβάζεις. Υπάρχει ανάγκη να παίζεις και χωρίς να έχεις τις συγχορδίες σου γραμμένες κάπου σε ένα τσάρτ. Υπάρχει ανάγκη να παίζεις εκεί που κάθεσαι κάτω, ας πούμε, και χαζεύεις, να πάρεις το σαξόφωνο να σηκωθείς να παίξεις. Αυτό έχει να κάνει με το ότι έχω συνειδητοποιήσει πολύ καλά τι είναι αυτό που ακούω κάθε φορά, γιατί είμαι super duper ταλεντάρα, ένα στο εκατομμύριο, ή γιατί πολύ απλά έχω κάτσει αργά στην αρχή να συνειδητοποιήσω τι είναι αυτό που ακούω, που σημαίνει ότι πρέπει να τα ακούω αργά. Και στην εποχή μας, επειδή η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, επειδή είναι πολύ δύσκολο να πηγαίνεις με ένα συγκρότημα και να περιμένεις να μελετήσεις αυτά που θες να ακούσεις στις πρόβες με το group που παίζεις, μπορείς στο σπίτι σου κάλλιστα να έχεις ένα πρόγραμμα και ούτε καν να είναι Cubase ή Ableton ή τίποτε. Ένα notation program, το Notion ας πούμε, ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο απλά να σου παίζει πολύ αργά, να μπορεί να αλλάζει ταχύτητα, αυτά που θες να ακούς. Ή υπάρχει ένα άλλο προγραμματάκι, το Amazing Slow Downer, σας το λέω, που μπορείς ας πούμε να βάλεις αυτό το πρόγραμμα στο υπολογιστή σου και μέσα σε αυτό το προγραμματάκι να φορτώνεις τα play along, παράδειγμα Ambersol, που θα τους κατεβάζεις την ταχύτητα, γιατί το Amazing Slow Downer κατεβάζει ταχύτητα χωρίς να αλλάξει το tempo, την ταχύτητα χωρίς να αλλάξει ο τόνος. Οπότε μπορεί να κατεβάσεις ταχύτητα και να ακούς σε όσο αργό ρυθμό θέλεις εσύ που καταλαβαίνεις το άκουσμα για να μπορείς να παίξεις πάνω με ησυχία και να μπορείς να σκεφτείς για να μελετήσεις να παίξεις. Το προγραμματάκι αυτό λέγεται Amazing Slow Downer. Ακόμα δηλαδή και κάποιος αν δεν έχει digital workstation στον υπολογιστή του, με ένα τέτοιο μικρούλι και audio files play alongs μπορεί να κάνεις καταπληκτική δουλειά. Οπότε, με αυτή τη λογική, αυτό που μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι, ξαναγυρίζω σε αυτή την κάρτα και μάλιστα, κάτσε να δούμε, εδώ είμαστε. Ξαναγυρίζω εδώ λοιπόν και είμαστε ματζόρε σκάλα, τρόποι της ματζόρε, βαθμίδες των κλιμάκων της ματζόρε, πώς είναι οι νότες, οι συγχορδίες και πώς σημειώνονται. Είναι πρώτη βαθμίδα, ιωνικός τρόπος, ντο ματζόρε, ματζόρε μεγάλης εβδόμης. Δεύτερη βαθμίδα, δωρικός τρόπος, μινόρε εβδόμης. Τρίτη βαθμίδα, φρίγιος τρόπος ή φρίγικος ή φρίτζιαν, μινόρε εβδόμης. Τέταρτη βαθμίδα, λίδιαν, ματζόρε μεγάλης εβδόμης. Μιξολίδιαν, πέμπτη βαθμίδα, ματζόρε εβδόμης. Όταν στη φρασιολογία, έτσι όπως τα λέμε δηλαδή, στην ορολογία, στα ελληνικά πάντα, έτσι, λέμε συγχορδία εβδόμους, πάντα εννοούμε μικρή εβδόμη. Αλλιώς πρέπει να πούμε μεγάλης εβδόμης. Δηλαδή δεν μπορώ να πω φα εβδόμης και να εννοώ το λίδιο τρόπο. Είναι εννοώ μιξολίδιο. Θα πρέπει να πω φα μεγάλης εβδόμης. Εντάξει. Άρα... Σόλ εβδόμης λοιπόν, μιξολίδιος τρόπος που εννοείται η μικρή εβδομή, το ίδιο και για το μινόρε. Μινόρε εβδόμης ή όταν είναι μινόρε με μεγάλη εβδομή, θα είναι μινόρε μεγάλης εβδομής.
Αιωλικός τρόπος, έκτη βαθμίδα, μινόρε εβδόμης, και η έβδομη βαθμίδα, που δεν είναι μινόρε, είναι ελαττωμένη η τριφωνία με μικρή έβδομη. Αυτή η συγχωρία λέγεται ημιελαττωμένη. Αυτό που σας που συνιστώ εγώ μέχρι το άλλο μάθημα, είναι να ξεσκαρτάρετε πάντα στην το ματζόρε, τουλάχιστον για τα μαθήματα, δεν με νοιάζει να παίζετε σε όλους τους τόνους. Γενικά όμως, ό,τι μελετάτε, όπως και τα βιβλία με τα patterns που έχετε, οι πιο πολλοί τα έχετε, είναι να μελετάτε για να εξασκηθούν τα χέρια και να μπορείτε να παίζετε σε όλους τους τόνους. Στη διάρκεια των μαθημάτων θα σας πω και κάποιες ασκήσεις που να κάνετε σε όλους τους τόνους, όπως οι τρόποι κλπ. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα για την επόμενη φορά είναι να μπορούμε να ξέρουμε τους τρόπους της ματζόρε μία-μία κλίμακα ξεχωριστά. Ιωνικό. Έτσι, δωρικό. Φρύγιο. Καλό είναι να μελετάτε για λίγη ώρα τον τρόπο μόνο του και να καταλήγετε στην τονική, να ακούτε δηλαδή με την τονική του, να το ξεχωρίσει λίγο το αυτί από την κλίμακα που ανήκει, και μαζί τις συγχορδίες. Στο επόμενο μάθημα θα ξαναπούμε κάποια πράγματα από αυτά και θα συνεχίσουμε παίζοντας, συνδέοντας και άλλες συγχορδίες, και θα πούμε και κάποια πράγματα για τις επεκτάσεις των συγχορδιών, γιατί δεν είναι μόνο τριφώνες και τετράφωνες, είναι και άλλες. Και κάποιο τρόπο πώς να μπορούμε να βρίσκουμε μια συγχορδία με τις επεκτάσεις της, μόνο και μόνο από τη θεωρία. Γιατί οι επεκτάσεις των συγχορδιών, όπως και οι χαρακτηριστικές βαθμίδες, δεν είναι βγαλμένες μέσα από κάποιο τύπο που κάποιος άνθρωπος τον έβαλε. Είναι βγαλμένες γιατί είναι διατονικές και είναι μέσα από τη συμμετρία που μας δίνει το μουσικό μας σύστημα. Είναι δηλαδή νότες οι οποίες υπάρχουν. Δεν είναι αλλοιώσεις οι επεκτάσεις, έτσι. Αυτά θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που είσαστε μαζί μου απόψε. Εύχομαι να πήρατε πράγματα από αυτό το μάθημα. Είναι πολύ βασικό η επικοινωνία, πολύ βασικό πράγμα, να μου στείλετε ερωτήσεις κλπ. Δεν είναι δηλαδή όπως άλλες σχολές που παίρνεις τα βίντεο, τα βλέπεις και έτσι. Εδώ πέρα είμαι εγώ, εδώ, real time, μπορείτε και τώρα να επικοινωνείτε και στο Skype να βγαίνετε. Μην εξοικειωθείτε με το μέσο. Επίσης, μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας.